Πραγματικότητα, ρε παιδιά, διάβαζα σήμερα, βγήκε και δεν το πίστευα. Είχαμε χθες αυτό το mini crack στο χρηματιστήριο. Που η κυβέρνηση το απέδωσε εκεί που το απέδωσε. Και διαβάζω εδώ ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία, με λίγα λόγια. Δηλαδή, αν δει κανείς αυτό το πρωτοσέλιδο της Αυγής, Ανδρέα μου σήμερα. Τι καταλαβαίνει ότι έγινε στο χρηματιστήριο. Εσύ δεν έχεις καταλάβει. Και ο κύριος Παπαδημούλης που ήταν ότι είναι πολιτικό, λέει. Μιλάμε για την Αυγή. Για πες, Ανδρέα, μάλλον. Εσύ δεν έχετε καταλάβει δηλαδή, το σορτάρισμα κινδυνολογίας της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Κάνει δηλαδή, δημοκρατία σορτάρισμα κινδυνολογίας. Α, σοβαρά. Δηλαδή, ναι. Δεν κάνει άλλο, τίποτα άλλο όλη μέρα. Συγγνώμη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα πανικού στην οικονομία. Που ο κόσμος δεν έχει καταλάβει και ο περισσότερος κόσμος δεν έχει πάρει και χαμπάρι τι έχει γίνει στο χρηματιστήριο. Δηλαδή το χρηματιστήριο άκουσε τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα. Όχι, το χρηματιστήριο δεν άκουσε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά συμβαίνουν σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Κινδυνολογεί σου λέει για την οικονομία και την πλήτη. Κινδυνολογεί σου για την οικονομία τώρα ποιο η Νέα Δημοκρατία. Με τα τρία μνημόνια. Δηλαδή το Bloomberg αυτό το έγραψε η Νέα Δημοκρατία, αυτό που γράφτηκε στο Bloomberg. Όχι. Τα 100 περίπου δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια που έχουν οι τράπεζες η Νέα Δημοκρατία τα χρωστάει. Τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στην ένταξη. Δημοκρατία χρωστάει ένα κομμάτι στις τράπεζες. Γι' αυτό έγινε αυτό. Γι' αυτό κόκκινο είναι. Κόκκινο. Έχει κοκκινήσει. Οπότε βοηθάει και τις τράπεζες. Βοηθάει και τους ορτάκηδες. Επειδή έχει κοκκινήσει το δάνειο. Έτσι γίνεται. Φταίει η Νέα Δημοκρατία τώρα που έγινε αυτό στο χρηματιστήριο χτες. Είμαστε σοβαροί. Είναι σοβαρά πράγματα. Καμία Νέα Δημοκρατία δεν φταίει. Σπεκουλάρετε πάνω σε αυτό που έγινε στο χρηματιστήριο. Ποιο σπεκουλάρε. Κοιτάξτε τις δηλώσεις. Αυτά που λέτε εσείς σήμερα. Σπέκουλα είναι. Πάνω σε μια συγκυρία. Σπέκουλα είναι τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι σπέκουλα. Σπέκουλα είναι οι διεθνείς δείκτες που λένε ότι επιδεινώνεται το οικονομικό κλίμα. Επιδεινώνεται το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα. Ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας. Είμαστε τελευταίοι που έχουμε θέσεις. Ότι μειώνεται η ανταγωνιστικότητά μας. Σοβαρά. Μα εμείς τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ποιος τα λέει. Ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο του προϋπολογισμού το έχετε δει, κύριε Πετρόπουλε. Το έχετε δει, δεν μπορεί να μην το έχετε δει. Πώς δεν το έχω δει. Έχετε λοιπόν το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Δεν μειώνεται η συντάξη, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό λέει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό λέει. Δεν λέει αυτό. Δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Άμα δεν θέλατε να μειωθούν οι συντάξεις, γιατί δεν το. Άμα δεν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν το ψήφιζε το καλοκαίρι. Τελεία. Άμα έχουμε βγει από τα μνημόνια και έχουμε βαθμό ελευθερίας. Να κάνουμε μονομερή ενέργεια, κυρία Σηματοπούλου. Να κάνουμε μονομερή ενέργεια. Δηλαδή, καλούσατε εσείς την κυβέρνηση με τροπολογία να κάνει μονομερή ενέργεια. Αφού δεν έχουμε μνημόνιο, κύριε Πετρόπουλε. Τι μονομερή ενέργεια. Κάνουμε ό,τι θέλουμε τώρα. Είμαστε ελεύθεροι. Όχι, όταν το καταθέσατε, ήμασταν μέσα. Είμαστε μέσα όταν το καταθέσατε. Αυτό δεν είναι το αφήγημα. Δεν εφαρμοστεί περαιτέρω περικοπή στη συντάξη, κυρία Σημακοπούλου, είναι καλό πράγμα. Προφανώς κανείς δεν θέλει να περικοπούν οι συντάξεις. Απλά αναδεικνύουμε μια απίστευτη υποκρισία. Δηλαδή, δύο είναι τα ενδεχόμενα. Το ένα είναι παρακόψαν τη συντάξη για να παίζουν αυτό το παιχνίδι τώρα, το οποίο το λες και, πώς να σας πω, πολιτικά ανεπίτρεπτο να έχεις κάνει τέτοιο πράγμα, να έχεις βάλει τους συνταξιούχους σε αυτή την ανασφάλεια, για να έρθεις να κάνεις μετά πολιτικό παιχνίδι πάνω στα αποκαίδια τους. Αυτό είναι το ένα. Το ένα ενδεχόμενο. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα στην ανικανότητά τους έχουν κάνει λάθος. Δηλαδή παρακόψανε τις συντάξεις. Τι είναι, πήγανε καλύτερα τα πράγματα. Συνταξιούχοι λοιπόν είχαν μια ανησυχία ότι θα κοπούν οι συντάξεις και τώρα αισθάνονται καλύτερα ότι δεν θα κοπούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Δεν ξέρω με ποιους συνταξιούχους μιλάει η κυρία Σημακοπούλου. Για ένα χρόνο, Ανδρέα. Δεν ξέρω με ποιους συνταξιούχους μιλάει η κυρία Σημακοπούλου. Οι συνταξιούχοι που ξέρω εγώ είναι οι άνθρωποι σε καλύτερη κατάσταση και δεν θα μειωθούν. Ελάτε να μας πει και ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Στρατού. Που ξέρει το θέμα πολύ καλά. Είμαι ανάμεσα τώρα. Υπάρχει ένα blame game απίστευτο. Ανάμεσα στον καυγά σας εννοώ. Ούτε καυγά, σε εισαγωγικά επικοδομητικός διάλογος είναι. Η πραγματικότητα είναι μία. Στην ουσία είναι δύο με βάση το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πραγματικότητα που βρίσκεται η κυβέρνηση, που είναι στον κόσμο της, και είναι η πραγματικότητα που ζουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες ζουν περικοπές συντάξεων, οι Έλληνες ζουν υψηλούς φόρους. Είμαστε πρωταθλητές στη φορολογία, με 27% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή είναι οι φόροι μας. Οι Έλληνες πληρώνουν έμφυα, οι Έλληνες δεν ξέρουν την επόμενη μέρα, γιατί λέει ο κ. Πετρόπουλος δεν θα τους κοπεί η σύνταξη, αλλά κανείς δεν βγαίνει επίσημα να το λέει. Δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας είναι δεν διαβάζω το δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι θέσεις δικές μας γιατί κάνουμε μια κριτική στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μας έχει φτάσει εδώ. Πρωταθλητής στη φορολογία από πού προκύπτει. Φορολογία. Διαβάστε μερικά μέσα και μερικά έντυπα. Διαβάστε μερικά έγκυρα. Από πού προκύπτει. Από πού προκύπτει. Από τη Eurostat. Από πού προκύπτει. Από τη Eurostat. Λοιπόν, δεν είμαστε πρωταθλητές. Σε σχέση με τι είμαστε πρωταθλητές. Εντάξει, οκ.
Σας λέω συγκεκριμένο αριθμό, 27% του ΑΕΠ, να σας φέρω και το δημοσίευμα, δεν το έχω προχειρθεί. Όχι το δημοσίευμα, τα στοιχεία να μου φέρτε. Θα σας φέρω και τα στοιχεία. Δηλαδή, δεν είμαστε, έχουμε, είναι χαμηλή η φόρη μας. Σε σχέση με τι. Άρα ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή είναι ευχαριστημένος που πλήρωνε 70% του εισοδήματός του σε φόρους. Καλά, δεν έχετε πάρει χαμπάρι, είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και οι φοροελαφρύσεις και οι ελαφρύσεις φόρους. Το ότι εμείς αυτή τη στιγμή καταθέτουμε, σαν κυβέρνηση καταθέτετε, 2 προϋπολογισμούς και με συντάξεις και χωρίς συντάξεις που δεν γίνεται πουθενά αυτό και κοροϊδεύουμε και εσωτερικά τη χώρα. Θα υπηρετηθεί, και εσωτερικά. Να μην μακάρι να υπηρετηθεί. Σας να μας πείτε ποια είναι τα ισοδύναμα. Η διαδικασία σας πειράζει. Εσείς το ψηφίσατε. Μα εσείς το ψηφίσατε και θέλετε να το ξεψηφίσετε τώρα. Ξεχνάμε κάτι βέβαια, Αντρέα, εδώ. Ότι για να μην εφαρμοστεί η περικοπή στη συντάξη θα πάει περίπατο ό,τι ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη. Όχι, έχουμε όχι, και όλα βέβαια. Τα αντίμετρα. Δηλαδή, όλα τα κοινωνικά πάνε περίπατο. Αυτό, είναι, αυτό συγγνώμη, είναι στο όριο της παραπληροφόρησης. Γιατί είναι στο όριο της παραπληροφόρησης. Αυτά είναι στο όριο της παραπληροφόρησης. Όλα τα μέτρα της Θεσσαλονίκης είναι αλήθεια. Ένα λεπτάκι τώρα. Όλα τα μέτρα της Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται. Όλα. Αντί για 3 πάνε σε 4 χρόνια τα λεγόμενα αντίμετρα. Η επιδότηση ενός θα εφαρμοστεί. Όπως βλέπετε, έχουν εφαρμοστεί όλες οι υποσχέσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Βρήκαν ένα δέντρο που βρήκαν δέντρο με λεφτά. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι, πώς θα γίνει αυτό? Αυξήθηκε το ΑΕΠ μας. Τι γίνεται? Ελάτε να μιλήσω ο κύριος Στρατούλης, παιδιά. Μα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Θα βρέξει χρήματα. Γιατί η οικονομία πάει καλύτερα. Πού πάει καλύτερα η οικονομία? Ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός που δεν θέλετε να το βλέπετε. Ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός και φυσικά. Ο κόσμος δεν περιμένει να φέρουμε το ασφαλιστικό του τέλος. Μια κουβέντα και δίνω να πάμε στον κύριο Στρατούλη. Σεβαστώ τον κύριο Στρατούλη να μην του κλέψω χρόνο.